Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Το βλέμμα στραμμένο στην Κύπρο θα έχει η ελληνική πλευρά το επόμενο διάστημα, καθώς μεγάλη ενεργειακή κολοσσή προετοιμάζονται να διεξάγουν έρευνες στην όση της Μεγαλονήσου. Η Άγκυρα έχει ήδη απειλήσει για συνέπειες και αντίπεινα, και όλη η περιοχή μέχρι και τον Ιανουάριο αναμένεται να είναι στο κόκκινο. Κρίσιμο αναμένεται το επόμενο διάστημα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, με τις αμερικανικές και γαλλικές γεωτρήσεις να ξεκινούν εντός των επόμενων ημερών και την Άγκυρα να απειλεί με αντίπεινα και απαντήσεις στο πεδίο. Ο κύβος ερήφθη από την κοινοπραξία Αμερικανών και Καταριανών στο οικόπεδο 10. Οι κυπριακές αρχές προχώρησαν ήδη στην έκδοση Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύουν την περιοχή μέχρι τις 22 Ιανουαρίου για την επιβεβαιωτική γεώτρηση της ExxonMobil και Qatar Petroleum. Στο οικόπεδο 10 βρίσκεται το κοίτασμα Γλαύκος, ένα από τα μεγαλύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από την πρώτη γεώτρηση των Αμερικανών το 2019 κάνουν λόγο για 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η Άγκυρα εμένει στην προκλητική ρητορική με τον Ερντογάν και τους υπουργούς του να απειλούν με αντίπεινα σε βάρος της Λευκωσίας και μπαράζ γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Οι αντιδράσεις μπορεί να κυμαίνονται από επιθετικές ανακοινώσεις, από κάποιο ερευνητικό σκάφος το οποίο θα πάει να κάνει έρευνες στην περιοχή και ή από κάποιο γεωτρητικό σκάφος. Εξισώνει δηλαδή μια παράνομη πράξη με μια νόμιμη ενέργεια σε νομιμώς οριοθετημένη περιοχή. Μετά τους Αμερικανούς, τη σκυτάλη παίρνει η γαλλική Total, η οποία τους πρώτους μήνες του νέου έτους θα ξεκινήσει την επιβεβαιωτική γεώτρηση στο οικόπεδο 6. Το ενδιαφέρον της Γαλλίας εστιάζεται στο κοίτασμα Καλυψό στο οικόπεδο 6. Μάλιστα, για την προστασία του γεωτρύπανου της Total, το Παρίσι διατηρεί μια πανίσχυρη φρεγάτα Φρέμ στο λιμάνι της Λάρνακας. Η Τουρκία είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσει. Σίγουρα με επιθετική ρητορική. Όμως πιθανόν είναι να στείλει και ένα γεωτρητικό ή ερευνητικό σκάφος στην περιοχή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εκπαιδεύονται συστηματικά σε αντικείμενα όπως η ανακατάληψη πλωτού γεωτρύπανου και η προστασία πλατφόρμας εξορίξεων, ενώ αντίστοιχα σενάρια εκτελέστηκαν και κατά τη διακλαδική άσκηση Μέδουσα που ολοκληρώθηκε χθες με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.